Ξεκινάω πρώτα να φτιάχνω την κρέμα. Ρίχνω γάλα και κρέμα γάλακτος. Όσο θα ζεσταίνεται το γάλα με την κρέμα, θα χτυπήσω τα αυγά μου, τη ζάχαρη, τη βανίλια, το αλάτι. Θα κοσκινήσω το αλεύρι μου και το corn flour. Ανακατεύω. Αφού το γάλα μου ζεστάθηκε, θα το προσθέσω μέσα στα αυγά, ανακατεύοντας συνεχώς. Και όλο αυτό τώρα θα το ξαναρίξω μέσα στην κατσαρόλα. Και ανακατεύω συνεχώς μέχρι να δέσει κρέμα. Η κρέμα έδεσε, είναι έτοιμη, αφράτη και βελούδινη. Θα την αδειάσω σε ένα μπολ και θα κουμπίσω επάνω στην επιφάνεια της κρέμας διάφανη μεμβράνη να αποτρέψουμε τη δημιουργία κρούστας επάνω στην κρέμα. Θα αφήσω να πέσει η θερμοκρασία της και στη συνέχεια θα την βάλω στο ψυγείο να παγώσει για να τη χρησιμοποιήσω στο επόμενο βήμα του γλυκού μας. Έχω πάρει ένα φύλλο σφολιάτας και με το μαχαίρι κάνω κάθετες λωρίδες. Και μετά οριζόντιες. Θέλω να δημιουργήσω μικρές μπουκίτσες. Με ένα πιρούνι τρυπάω το φύλλο σε διάφορα σημεία. Μπορείτε, αν θέλετε, τις τρύπες να τις κάνετε και από την αρχή, πριν χωρίσετε το φύλλο σε κομμάτια. Στη λαμαρίνα του φούρνου μου έχω στρώσει λαδόκολλα και τοποθετώ τα φύλλα μου. Αφήνω μία μικρή απόσταση μεταξύ τους και θα τα ψήσω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 στον αέρα μέχρι να πάρουν ένα χρυσοκίτρινο χρώμα. Τα σφολιατάκια μου ψήθηκαν, τα άφησα να κρυώσουν και τώρα τι κάνω. Με ένα μαχαίρι και απαλά τα χωρίζω στη μέση. Αν σας αρέσουν οι συνταγές μου, στήριξτε την προσπάθειά μου κάνοντας like στη συνταγή που σας ανέβασα, δωρεάν εγγραφή subscribe, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι κάθε καινούργια μου συνταγή
και κοινοποίηση ώστε να μάθουν και οι φίλοι σας αυτή την υπέροχη συνταγή.